Όλα αυτά και άλλα βέβαια θα συζητήσουμε, επειδή ο δημόσιος διάλογος δεν μπορεί να περιστρέφεται πάντοτε μόνο στα κόμματα που βρίσκονται εντός της Βουλής, υπάρχει και μια κοινωνία εκτός Βουλής. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά και εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα. Επικρατεί στην επικαιρότητα αυτό το θέμα και είδα ένα ποστάρισμά σας στο Facebook που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το θέμα με την επίθεση στο ΑΤΑΦ Ομονίας. Λέτε στο Facebook πως σε όλα τα σοβαρά κράτη αστυνομικός που δέχεται δολοφονική επίθεση πυροβολεί. Μπορεί στα πόδια, μπορεί και παραπάνω. Αυτός αποφασίζει από το είδος της επίθεσης. Όμως πυροβολεί. Yeah. Αστυνομία που κάθεται και την καίνε υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως. Είναι τόσο απλό, ξέρετε. Είναι τόσο απλό. Ναι. Δηλαδή, η αστυνομία έχει σκοπό να προστατεύει τους πολίτες. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να προστατέψει ούτε τον εαυτό της, διότι της έχουν δώσει τέτοιες εντολές. Δηλαδή, οι κανόνες εμπλοκής δεν άλλαξαν. Απλώς ο πολιτικός προϊστάμενος λέει στους αστυνομικούς: μην τυχόν και τραβήξετε όπλο ή μην τυχόν και κάνετε κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν globs, teasers, όχι βέβαια όταν σου επιτίθεται 50 άτομα με μολότοφ, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποτρεπτικοί. Οι τρόποι αυτοπροστασίας. Αλλά ξέρει ο αστυνομικός ότι έτσι και χτυπήσει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με ένα γκλόμπ, έναν από αυτούς που του επιτίθενται με δολοφονικές προθέσεις, θα τον τρέχουν ανακρίσεις, θα αποταχθεί από το σώμα, θα είναι πρωτοσέλιδο να ο δολοφόνος, ο φασίστας, αυτά τα πράγματα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι όμως αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ένας αστυνομικός στην προσπάθειά του να προστατευτεί από μια δολοφονική απόπειρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εις βάρος του, επιχειρήσει να πυροβολήσει, αν αυτό, γιατί το έχουμε δει σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν αυτό μπορεί να ενδεχομένως να πυροδοτήσει ένα κύκλο βίας. Όχι, έχουμε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες διάφορες ακραίες συμπεριφορές αστυνομικών. Δεν έχουμε δει τις φυσιολογικές συμπεριφορές που εκεί περιλαμβάνεται και η βία. Στην Αμερική, εάν τολμήσεις να μην υπακούσεις αμέσως την εντολή των αστυνομικών, να σηκώσεις τα χέρια ψηλά, ας πούμε, έχεις βρεθεί με τη μούρη στο δρόμο σε 10 δευτερολέπτου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάποιες φορές, ναι, οι αστυνομικοί μπορεί να ξεπερνούν αυτά τα όρια. Και εκεί είναι το θέμα της εκπαίδευσης, της ψυχική συγκρότηση κάθε αστυνομικού. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνονται όλα στραβά. Το πώς γίνεται κανονικά κάτι μας το δείχνουν τα σοβαρά κράτη. Διαλέγεις αστυνομικούς οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και εσωτερική συγκρότηση αλλά και ικανοτήτων. Τους εκπαιδεύεις, τους μαθαίνεις καλά τους κανόνες εμπλοκής και βέβαια όλα αυτά που βλέπουμε από την Αμερική, γιατί τα βλέπουμε? Γιατί οι αστυνομικοί έχουν κάμερα στη στολή τους, η οποία καταγράφει όλες τους τις κινήσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είσαι υπεύθυνος αν ξέρεις ότι τα πάντα καταγράφονται από αυτά που κάνεις, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι, είσαι πιο υπεύθυνος. Να ρωτήσω όμως. Τους εκπαιδεύουμε, ναι, και τους δίνουμε τη δυνατότητα όταν δέχονται επίθεση να αμυνθούν με τους τρόπους τους οποίους προβλέπουν οι κανόνες εμπλοκής και σε αυτές βεβαίως, βεβαιότατα περιλαμβάνεται και η χρήση πυροβόλου όπλου. Ναι. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω το εξής. Αυτή η στάση, η εντολή, αν θέλετε, για μια παθητική στάση της αστυνομίας, είναι κάτι, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, είναι κάτι που το έχουμε δει και τώρα, επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και παλιότερα. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η εντολή? Είναι μια διαχρονική παραλυσία της δημόσιας ζωής. Διαχρονική παράλυση, παραλυτικά φαινόμενα. Και υπάρχει παντού. Υπάρχει, ας πούμε, στο απίστευτο πανεπιστημιακό άσυλο. Παντού. Ναι, είδαμε και όσα συνέβησαν χθες. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό εμείς το ονομάζουμε θεσμική ανομία. Θεσμική ανομία θα πει ότι εάν ξεδιπλώσω μια κομματική σημαία ή αν επικαλεστώ λόγους κοινωνικής επαναστατικής γυμναστικής, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι επαναστάσεις αυτές τώρα όλων των πλουσιόπεδων των βορείων προαστίων, αυτοί κάνουν τις, οι καταπιεσμένοι από τους πατεράδες και τις μανάδες τους, αυτοί κάνουν αυτού του είδους τις επιθέσεις, οι άλλοι δουλεύουν, ότι αν επικαλεστώ λοιπόν κάτι τέτοιο είμαι υπεράνω νόμου, δεν με πιάνει ο νόμος.
Και αυτή τη θεσμική ανομία τη λανσάρισε η αριστερά σε αυτή τη. Βεβαίως όλα τα κόμματα την ενεκολπώθησαν διότι τους βόλευε. Θυμόμαστε στα μπλόκα των αγροτών στην Εθνική Οδό που ήταν σχεδόν ετήσιο, έτσι, είχε αποκτήσει φολκλωρικό χαρακτήρα. Πρωτοστατούσαν και δεξιοί συνδικαλιστές και αριστεροί και οι πάντες. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Σε ένα σοβαρό κράτος οι νόμοι εφαρμόζονται έναντι όλων. Δεν έχει σημασία δηλαδή ποιος είσαι. Ακούμε ειδήσεις για άλλα κράτη που ένας τροχονόμος δίνει κλίση υπέρβασης ορίου ταχύτητας σε έναν υπουργό, στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι λειτουργούν τα κράτη. Τα κράτη έχουν νόμους που ισχύουν για τους πάντες. Στην Ελλάδα οι νόμοι ισχύουν για αυτούς που είναι εκτός πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κανείς να πει κάτι αντίθετο από αυτό. Να πάμε όμως, επιτρέψτε μου, σε ένα άλλο θέμα. Στον πυρήνα, αν θέλετε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην τρέχουσα συγκυρία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε στις διεθνείς χρηματαγορές, αλλά και στο δικό μας χρηματιστήριο, ένα sell-off. Η πτώση των τραπεζών είναι ραγδαία και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση για αυτό που συμβαίνει. Λόγω της διεθνούς αναταραχής, λόγω της ύφεσης της κρίσης, συγγνώμη, που υπάρχει στην Ιταλία ή λόγω κάποιων λάθος μηνυμάτων που εκπέμπουμε εμείς σε αυτή τη συγκυρία την κατά κάποιο τρόπο μεταμνημονιακή. Συμβαίνει λόγω της μεγάλης τρύπας που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα, την οποία τρύπα συνεχίζουμε να διευρύνουμε. Η τρύπα αυτή ονομάζεται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, όταν αγοράζεις μετοχές ενός μιας εταιρείας, που είναι μια τράπεζα, ας πούμε, και η τράπεζα είναι μια εταιρεία. Βεβαίως. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν σε κάποια αξία. Όταν δεν ξέρεις σε ποια αξία αντιστοιχούν και υποψιάζεσαι ότι στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούν σε τίποτε, διότι τα κόκκινα δάνεια καταπίνουν πολλές φορές την αξία της τράπεζας, τότε ξεπουλάς τη μετοχή, γιατί κάποια στιγμή θα μηδενιστεί, όπως μηδενίστηκαν τρεις φορές οι μετοχές των μετόχων των τραπεζών από τις συνεχείς ανακεφαλαιοποίησεις. Ξέρετε, βγήκε η Πειραιός να πάρει δάνειο στην πιάτσα και της κόψαν ένα κοστούμάκι 12% επιτόκιο. Γιατί τόσο είναι το ρίσκο της χώρας. Που σημαίνει απαγορευτικό. Ναι, όντως. Πίσω. Μαθεύτηκε αυτό και ξεπουληθήκαν οι μετοχές όλων των τραπεζών. Διότι τα κόκκινα δάνεια δεν είναι κάτι που αυτό είναι, ας πούμε, το φτιάξαμε και τέλειωσε. Κόκκινα δάνεια δημιουργούνται και σήμερα. Και σήμερα κάποιος πήγε στην τράπεζα και λέει αδυνατό να πληρώσω. Ή σήμερα έλεγε μία δόση, ας πούμε, και δεν κατατέθηκε. Αυτό το πολιτικό σύστημα, αντί να το αντιμετωπίσει έτσι όπως θα έπρεπε από την αρχή, εφαρμόζοντας τους νόμους πάλι και τους κανόνες της αγοράς, τους κανόνες που συμφωνούν με τα συναλλακτικά ήθη, επινόησε ένα απίθανο έβριμα που λέγεται πάγωμα. Τι θα πει πάγωμα, δηλαδή μου παγώνεις το δάνειο. Σημαίνει ότι μου χαρίζεις το σπίτι. Δηλαδή στην πραγματικότητα βάζεις τους άλλους που δεν πήραν δάνειο να μου πληρώσουν και ενδεχομένως να κάθονται στο ενίκιο, να πληρώσουν το δικό μου σπίτι. Αλλά όταν ξεπαγώσει το δάνειο, τι θα συμβεί? Αν δηλαδή είχε γίνει αυτό που πρότεινε η Δημιουργία Ξανά από το 2011, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Τι είχαμε προτείνει εμείς και πολύ πιο υγιή. Είχαμε προτείνει να καθοριστεί η δόση που μπορεί να δίνει κάποιος δανειολήπτης και να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής ενδεχομένως και πέραν του προσδόκιμου ζωής. Σε απλά ελληνικά, πήρες ένα δάνειο για 30 χρόνια και πρέπει να πληρώνεις 500 ευρώ το μήνα, ας πούμε, τα οποία δεν έχεις πια γιατί έκλεισε η εταιρεία, μειώθηκαν τα εισοδήματα κτλ. Ναι. Και ρωτάει η τράπεζα πόσα έχεις, πόσα μπορείς να δίνεις. Καθόλου, λες εσύ, δεν έχω μία. Okay, το σπίτι βγαίνει στο σφυρί, δεν γίνεται αλλιώς. Έχω να δίνω 150 ευρώ. Τα 30 χρόνια γίνονται 100 χρόνια. Και όταν έρθει η ώρα, χτύπα ξύλο, και το σπίτι περάσει στους κληρονόμους, αυτοί θα πούν ή αποποιούμε την κληρονομιά ή την αποδέχομαι και πληρώνω το υπόλοιπο όσο έχει μείνει, ας πούμε, ένα μέρος της αξίας του σπιτιού. Λέω για τα στεγαστικά δάνεια. Ναι. Και έτσι κανένας δεν χάνει το σπίτι του. Κανένας δεν φεύγει από το χώρο στον οποίο επένδυσε όνειρα, ιδέες, τέλος πάντων, για μια οικογενειακή ζωή έτσι όπως τη σχεδίασε.
Και η τράπεζα δεν το εγγράφει αυτό στα κόκκινα δάνεια. Αλλά είναι αδύνατον όταν έχεις πάρει χρήματα από την τράπεζα και δεν τα επιστρέφεις, αυτή η τρύπα να συνεχίσει να υφίσταται. Διότι τα χρήματα που δανείζει μια τράπεζα δεν είναι τα χρήματα των τραπεζιτών, είναι τα χρήματα των καταθετών. Αν λοιπόν εσείς καταθέσετε 100.000 στην τράπεζα και εγώ πάω και τα πάρω ως δάνειο, εσείς πρέπει αύριο να μπορείτε να τα πάρετε από την τράπεζα πίσω αν τα χρειάζεστε. Η τράπεζα δεν τα έχει όμως, γιατί τα πήρα εγώ ως δάνειο και δεν τα επιστρέφω. Και έρχεται ο νόμος Κατσέλη, ένας από τους, από τα μεγαλύτερα τερατουργήματα του πελατειακού μηχανισμού. Η Κατσέλη έκανε μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία του Βαρουφάκη, ο οποίος λέει ότι αυτό το πράγμα το παγώνω ως πότε. Εάν ίσχυε αυτό που είπα, δηλαδή εφαρμοζόταν οι πληστηριασμοί, γιατί πάντα σπίτια βγαίναν στο σφυρί, πάντα και πριν την κρίση, το 9, το 10 θα βγαίναν κάποια σπίτια, αλλά μικρά, λίγα σε αριθμό. Ενώ τώρα που ξεπάγωσε αυτό το πράγμα, διότι δεν πήγαινε άλλο, βούλιαξαν οι τράπεζες και βούλιαξαν ενώ έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα των φορολογουμένων. Δείτε δηλαδή η αδικία πόσο μεγάλη είναι. Υπάρχουν προς διάθεση εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες, οι οποίες δεν αγοράζονται από κανέναν. Άρα ενώ θα μπορούσα να πουλήσω ένα σπίτι, ας πούμε, το 9, το 10 σε μια τιμή αρκετά ψηλή ώστε να καλύψω μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του δανείου, τώρα δεν μπορώ να το πουλήσω, δηλαδή και μπήρ παρά να το δώσω, δεν το γράψει κανένα. Ναι, λόγω έχετε δίκιο. Των φόρων στην ακίνητη. Έχετε δίκιο. Επειδή όμως συζητάμε για αυτό το μείζον, το σημαντικότατο θέμα που είναι τα κόκκινα δάνεια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, και κάτι ακόμη. Εσείς το κόμμα σας, η Δημιουργία Ξανά, νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο πως έχει έναν ευρωπαϊκό, ένα δυτικό προσανατολισμό. Αυτά τα χρόνια όμως των μνημονίων και με όχι τις... άκρητα, προσέξτε, ναι. Έχουμε αυτό που είπατε, προσανατολισμό. Προσανατολισμό, δηλαδή, ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα παρά να ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη. Τώρα, τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη είναι πάρα πολλά. Ο τρόπος που διοικείται έχει του κόσμου τα κουσούρια. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Αλλά μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Δεν θα τα διορθώσουμε μαζί με την Αίγυπτο, ας πούμε, ή τη Συρία. Προφανώς, ωραία το λέτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αφού έχετε αυτόν τον προσανατολισμό, πώς αποτιμάτε τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας και δανειστών μας στο γεγονός ότι, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν πίεσαν όσο θα έπρεπε τις ελληνικές κυβερνήσεις, και αν θέλετε αυτό το βλέπουμε περισσότερο έντονα με την παρούσα κυβέρνηση, δεν πίεσαν όσο θα έπρεπε για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Για παράδειγμα, με τα κόκκινα δάνεια ή με το άλλο μεγάλο θέμα που είναι το ασφαλιστικό, έχω την αίσθηση ότι συνεχώς, σε συνεργασία και με τις ελληνικές κυβερνήσεις, κλωτσούσαν το τενεκεδάκι παρακάτω. Και αυτό συμβαίνει, έχω την αίσθηση, και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, δεν είδαμε από καμία κυβέρνηση στο να πάρει μέτρα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα σημαντικό, έχω την αίσθηση, στη χώρα μας. Εδώ το πρώτο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, προέβλεπε ότι θα ελέγχονται μετά από τυχαία αδειγματοληψία 200 απόθεν έσχεσαι εφοριακών κάθε χρόνο. Είδατε να έχει ελεγχθεί έστω και ένα. Και μιλάω για κάτι το οποίο δεν αφορούσε λεφτά. Δηλαδή δεν είχε δημοσιονομική επιβάρυνση. Επίπτωση, ναι. Ναι, αλλά τι είπε η Τρόικα. Έχετε διαφθορά. Και φωνάζει διαφθορά ότι είναι στις πολεοδομίες, στα δασαρχεία, στην εφορία. Ξεκινήστε από την εφορία. Και μόνο να ξέρουν οι εφοριακοί ότι μπορεί ξαφνικά το πόθεν έσχεις κάποιο από το ΣΔΟΕ, ας πούμε, να μπει, να τραβηχθεί από την κληροτίδα και να ψάξουν να κάνουν φιλοφθερό τις καταθέσεις του και τις οικονομικές του κινήσεις, και μόνο αυτό είναι ένα φρένο. Δεν το έκανε κανένας από το πολιτικό σύστημα. Όντως, αυτό που λέτε είναι σωστό, είναι μια διαπίστωση που τη βλέπουμε οι πάντες, αλλά η Ευρώπη δεν έχει μηχανισμούς να πιέσει. Δηλαδή, όταν λέμε πίεση, ποια είναι η πίεση? Είναι να μην δώσει τη δόση. Τι θα συνέβαινε αν δώσει τη δόση, αν δεν έδινε τη δόση? Η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε. Το πρόβλημα δηλαδή της Ευρώπης θα ήταν μεγαλύτερο. Ο εκβιασμός που πούλαγε ο Βαρουφάκης είχε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, σωστό, μόνο που είναι απαράδεκτο, είναι ανίκουστο ένα κράτος εταίρος να έχει ως επίσημη πολιτική τον εκβιασμό των υπόλοιπων. Να πω ότι η Ευρώπη έδωσε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία κράτος δάνεισε κράτη. Δηλαδή κράτη δάνεισαν ένα άλλο κράτος. Δεν συνέβη αυτό ποτέ.
και ειδικά στο βαθμό, κάποια στιγμή είχε δανείσει η Αμερική το Μεξικό ένα αστείο ποσό. Αλλά 80 δισεκατομμύρια που μας έδωσαν τότε μόνο τα ευρωπαϊκά κράτη, πριν να δημιουργηθεί ο EFSF, ο ESM, αυτά δημιουργήθηκαν ειδικά για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και μας δάνεισαν με πολύ χαμηλό επιτόκιο, διότι το επιτόκιο το οποίο μας έδιναν οι αγοράς ήταν πανύψηλο, και το επιτόκιο με το οποίο δανειζόμασταν γενικά ήταν υψηλό. Να σας πω ότι όταν μπήκαμε στο ευρώ, το μεσοσταθμικό επιτόκιο της χώρας ήταν 7,1. Όταν ξεκίνησε η κρίση, το μεσοσταθμικό επιτόκιο ήταν 4,8%. Και σήμερα είναι 1,5%, διότι τα περισσότερα δάνεια τα ανακύκλωσαν οι Ευρωπαίοι. Είχαν λοιπόν μόνο αυτή τη δυνατότητα να πούν: δεν σου δίνω την επόμενη δόση. Αυτό όμως θα σήμαινε χρεοκοπία. Άρα, για να μην χρεοκοπήσουν, να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα και βεβαίως δημιουργηθεί αναταραχή στην οικονομία. Οπωσδήποτε. Και στις χρηματαγορές, και θα ήταν πλήγμα αυτό για την Ευρωζώνη, αυτοί κάναν ότι πίστευαν αυτά που τους λέγαμε και εμείς κάναμε ότι προσποιούμασταν ότι κάναμε μεταρρυθμίσεις. Αυτό συνέβη όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου. Θα θυμάστε την τελευταία δόση που υπήρχαν ένα σωρό προαπαιτούμενα σε εκκρεμότητα και θα συνεδρίαζε το Eurogroup και θα εξέταζε τα προαπαιτούμενα και ανέβαλε τη συνεδρίαση για παραπέρα μέχρι να υλοποιηθούν κάποια προαπαιτούμενα. Κανένα δεν υλοποιήθηκε. Τι είπαν όμως οι Ευρωπαίοι? Άι στο καλό. Άι στο καλό. Πάρτε και ένα συχτήρ πιλάφι. Δεν ξέρω αν το ξέρουν. Το μαξιλάρι. Ναι. Πάρτε λοιπόν και ένα μαξιλάρι 24 δις για να πληρώσετε το κοχρεωλήσια μέχρι το 22 και μετά εσείς και οι αγορές. Παιδιά, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Αυτό το βγάλτε τα πέρα μόνοι σας σημαίνει ότι ένα κράτος που δεν έχει μεταρρυθμίσει τίποτε, δεν έχει καταλάβει τίποτε από τις αιτίες που μας έφεραν στη χρεοκοπία. Διαβάζω για καινούριους διορισμούς στο δημόσιο, ακούω και τα δύο κόμματα να λένε δεν θα πειράξουμε μισθούς, δεν θα αγγίξουμε συντάξεις, δεν θα απολύσουμε ούτε καν τους 2.500 της ΕΡΤ. Αυτά λένε. Ναι. Ένα τέτοιο κράτος λοιπόν, όταν βγει στις αγορές, ουσιαστικά όταν προσπαθήσει να μπει στις αγορές, γιατί δεν είναι να βγω λίγο να δω τι γίνεται, να ανοίξω την πόρτα, να δω αν φυσάει έξω και να την ξανακλείσω, είναι να ντυθώ για να βγω έξω στην παγωνιά. Όταν λοιπόν αυτό το κράτος αντιμετωπίσει τις αγορές με καταρακωμένη την εμπιστοσύνη, το επιτόκιο θα είναι διψήφιο, σημειώστε το αυτό. Το επιτόκιο θα είναι από 10% και πάνω, που σημαίνει ότι η πραγματική χρεοκοπία έρχεται και είναι μπροστά μας. Παγόβουνο στο βάθος και εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ περιγραφικός και γλαφυρός στην περιγραφή σας. Κύριε Τζίμερε, ξέρετε ότι ο χρόνος μας δεν είναι άπειρος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μου. Να πω ότι έχω διαπιστώσει... Ένα μικρό σχόλιο, επιτρέψτε. Ναι, ένα μικρό σχόλιο. Επειδή αυτά μπορούν να αλλάξουν και οι περιοδίες που κάνει η δημιουργία δείχνουν την άλλη πλευρά. Δηλαδή πως κράτη τα οποία ήταν πολύ... σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς, κατάφεραν και σήμερα είναι πρότυπα ανάπτυξης και τα κοιτάμε με τα κιάλια. Ακόμα και η Αλβανία, ας πούμε, είναι 34η στον πίνακα χωρών ως προς την οικονομική τους ελευθερία και εμείς είμαστε θέση 108. Πώς τα κατάφεραν? Ψηφίζοντας όχι ανθρώπους του κρατισμού, αλλά ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν μια ελεύθερη οικονομία. Με χαμηλό φόρο, η δημιουργία ξανά προτείνει 12% γραμμικό φόρο, flat tax, χωρίς κλίμακες, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΦΠΑ 15% και 9% σε είδη πρώτης ανάγκης. Τέλος, αυτό είναι το φορολογικό νομοσχέδιο. Με κατάργηση όλων των άλλων φόρων, έμφυα, τεκμαρτά, τέλη, απίθανα, αλλά παράλληλα μείωση των κρατικών δαπανών. Μόνο έτσι μπορεί η χώρα να πάρει μπρος. Είναι κατανοητό. Βλέπω ότι έχετε κάνει αρκετές περιοδίες το τελευταίο διάστημα. Τις επόμενες μέρες θα είστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και να υποθέσω ότι ίσως η επόμενη ή μεθεπόμενη περιφέρεια θα είναι η δικιά μας, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Θα είναι, ναι. Οπότε θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και το χρόνο που μας διαθέσατε.